Τραγουδάς, χορεύεις, παρουσιάζεις, κάνεις και τηλεόραση. Mm. Μου άρεσες πολύ στο Τέρι, ξέρει. Τέρι, ναι. Ωραία, νομίζω ότι το είχα στείλει και σε DM. Ναι, μου είχε στείλει, ναι. DM. Να, στέλνω και εγώ DM σε διάσημους, είδατε, αλλά ευγενικά μόνο, δεν κάνω ευγενικό DM. Του έγραψα πόσο πολύ μου άρεσε. Είχες βάλει όμως τρεις καρδούλες παραπάνω. Τρεις καρδούλες παραπάνω. Ήταν λίγο ύποπτο αυτό. Μάτι έκλεισε. Όχι, όχι. Μόνο, μόνο τρεις καρδούλες. Πόσο πολύ μου αρέσει και πόσο καλός είναι. Και ο λόγος που μου αρέσει ήταν γιατί αντιμετώπιζε τους. Θα σου το πω ακριβώς όπως ναι, το είχα γράψει. Το έχεις γράψει. Αντιμετώπιζε κατά την προσοχή. Εδώ έχω βαρεθεί εγώ να με βλέπω στο γυαλί. Ήτανε κάθε μέρα το παιδί. Και λόγω διαφημίσεων. Έπεσε το καλοκαίρι κάθε μέρα, μετά το Σαββατοκύριακο. Διαφημίσεις φουλ. Διαφημίσεις φουλ. Εντάξει, ήταν πολύ. Εκεί που δεν είχαμε καθόλου, δηλαδή έγινε πάρα πολύ. Ναι, καταλαβαίνω. Πόσοι οι γυναίκες πραγματικά είναι μαζί σου. Τόσο πολύ τρελαμένες όσο θες να μας το παρουσιάζεις ή βάζεις και λίγο τσίκ υπερβολή παραπάνω. Το τσίκ είναι και διεθνής μονάδα μέτρηση. Βάζω λίγο δύο τσίκ παραπάνω. Βάζω ένα τσίκ, δύο τσίκ. Ναι. Αλλά τα τσικάκια είναι τρελαμένα. Φωτογραφίες, ιστορίες θέλουν και παραπάνω πραγματάκια. Ποιο είναι το πιο ακραίο που σου έχει στείλει. Ναι, πες μας κάτι τρελό. Το πιο ακραίο, ρε παιδί μου, που σου έχει. Που να έρθει σε λίγο δύσκολη θέση. Α, κάτι είδα πριν που κάνατε ένα ρεπορτάζ που λέγανε ότι στέλνουν. Ναι. Στέλνουν, ναι. Στέλνουν, ναι. Πολύ ωραία πράγματα. Πω, παιδιά. Τα θαυμάζεις, δηλαδή. Θαυμάζω, ναι, θαυμάζω. Προσπαθώ να.